Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε άλλη μία εκπομπή «Διπλή ταυτότητα» απόψε το βράδυ, με πολύ μεγάλη χαρά. Θα συζητήσουμε για πύρινα μέτωπα. Για πύρινα μέτωπα, τα οποία έτσι έχουν τυλίξει το κουβάρι της ζωής του Γιάννη Πετρούτσου, του πατρινού πρώην υπαρχικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας της χώρας μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Πετρούτσος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πετρούτσο, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί εκτός από... οι περισσότεροι σας γνωρίζουμε στην πρώτη γραμμή σε κάθε συμβάν που αφορούσε την πυροσβεστική υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια. Θέλουμε όμως να μάθουμε και άλλα πράγματα για εσάς. Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πού γεννηθήκατε, κύριε Πετρούτσο? Γεννήθηκα πριν 54 χρόνια σε ένα χωριό στην Άνω Χρυσοπηγή του Δήμου Ερημάνθου. Μάλιστα. Εκεί τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Είμαι παιδί υπερπολίτεκνης οικογένειας, το πρώτο παιδί. Πόσα παιδιά, πόσα αδέρφια? 7 αδέρφια είμαστε. 7 αδέρφια. 5 κορίτσια και 2 αγόρια. Μάλιστα. Θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια εκεί στη Χρυσοπηγή? Φυσικά τα θυμάμαι. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα. Οι γονείς μου, όταν ήμουν εγώ μικρός, ναι, ασχολούνταν με τις αγροτικές δουλειές και την κτηνοτροφία. Αργότερα όπως ο πατέρας μου. Περισσότεροι τότε, ναι, εκεί στην περιοχή. Εκεί στην περιοχή, ναι. Το 75 ο πατέρας μου έγινε ιερέας. Ναι. Οπότε και εμείς ζήσαμε λίγο πιο καλύτερα. Τελείωσα το δημοτικό σχολείο στο χωριό μου. Ναι. Και γυμνάσιο και λύκειο πήγα στη Χαλαντρίτσα, πήγαινα με το λεωφορείο της γραμμής. Με το λεωφορείο της γραμμής, ναι, για να πάτε γυμνάσιο και λύκειο. Με αντίξωες συνθήκες, με όχι καλό ορεινό δίκτυο, οι δρόμοι μπορεί να έχει κακοκαιρία, να έκλειναν. Έχει όνει τότε στην περιοχή. Πηγαίναμε με το λεωφορείο της γραμμής. Μέσα... Δεν υπήρχε σχολικό, δεν υπήρχε που σχολικό, υπάρχει όχι, τώρα, όχι, βέβαια. Όχι. Βέβαια. Στριμωχνόμαστε μέσα όλα τα παιδιά, γιατί ήταν και οι πολίτες. Ναι. Βάζαν και διάφορα πράγματα μέσα στο λεωφορείο, καταλαβαίνετε, μάλιστα, γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσο τότε, εκείνα τα χρόνια, ήταν πολύ λίγα τα οχήματα. Οπότε το μόνο μέσο που ήταν το λεωφορείο το πρωί και το μεσημέρι. Μάλιστα. Τελείωσα το δημοτικό και το λύκειο στη Χαλαντρίτσα. Πήγα φαντάρος και το 1991 έβγαλε προκήρυξη πυροσβεστική. Έκανα τα χαρτιά μου και μπήκα στην πυροσβεστική. Πριν πάμε λοιπόν σε όλη αυτή την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, είσαστε λοιπόν γιος ιερέα. Πολύ κοντά στην εκκλησία. Άσχετα αν ο πατέρας σας τότε ήταν ιερέας στην εκκλησία του χωριού μετέπειτα ή πήγε σε άλλες περιοχές? Όχι, ήταν στο χωριό μας για 10 χρόνια και μετά πήγε σε διπλανό χωριό στο Καλούσι. Α, στο Καλούσι, δίπλα. Οπότε, άρα πάρα πολύ κοντά στην εκκλησία, όπως και όλα τα παιδιά τότε θα έλεγα. Κάθε Κυριακή όλα τα παιδιά πήγαιναν στην εκκλησία, άλλες εποχές. Αλλά αυτό σας βοήθησε μετέπειτα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα σας? Η θρησκευτική πίστη? Σίγουρα με διαμόρφωσε και το χαρακτήρα μου, ναι, και την όλη εν γέννη συμπεριφορά μου και στην οικογένειά μου και στην κοινωνία. Επειδή τα χρόνια εκείνα ο πατέρας μου ήταν ένας ιερέας από τους παπάδες τους παλιούς. Τους παλιούς. Όχι, ναι, τους σημερινούς. Όχι ότι έχουν, ναι, κάτι, ναι, άλλο, ναι, ναι, σημερινοί, αλλά ήταν αυστηρών ηθικών αρχών. Μάλιστα. Θα έπρεπε όταν μπούμε στο λεωφορείο να σηκωθούμε γιατί θα μπαίνει ο γέρος. Ναι. Θα έπρεπε να έχουμε συμπεριφορά γιατί θα μας δείχνανε το παιδί του παπά. Ναι. Η κόρη του παπά. Οπότε και εμείς ζούσαμε σε ένα περιορισμένο περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό όμως στη μετέπειτα ζωή μας μας φάνηκε πολύ καλό, γιατί σήμερα που το βλέπω, τότε μπορεί να το έκρινα αρνητικά. Ήτανε κάποιες αξίες, τότε μπορεί επειδή το βιώνατε με, ναι, αυτόν τον τρόπο, γιατί και εσείς παιδιά ήσασταν κάτι θέλατε να κάνετε, μια σκανταλιά, μια ζεβολιά, σίγουρα, γιατί όλα τα παιδιά εκεί στο χωριό. Στη γειτονιά να μην λέγανε ότι ο γιος του ιερέα, έκανε αυτό. Αυτό, μπράβο. Μετέπειτα όταν μεγάλωσα και είδα ότι αυτά που μου προσέφερε ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν οι αξίες της ζωής. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα έναν πατέρα και μια μητέρα αυτούς. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια οι γονείς σας ήταν με το μοναδικό τους, το δικό τους τρόπο δίπλα σας, γιατί ήσασταν ένα παιδί μιας οικογένειας με 7 αδέλφια, έτσι, είστε 7 αδέλφια, πάρα πολλά αδέλφια. Μπορούσε να είναι δίπλα. Εσείς πήγατε στην πυροσβεστική.
τους είχατε πάντα έτσι, σας φρόντιζαν και, τους, και τα 7 αδέλφια. Και πώς, γιατί οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές τότε. Ή όταν κάποιο παιδί ενηλικιωνόταν μετά τα 18, ήταν μόνο του, είχε τη δική του ζωή. Όχι, όχι. Οι γονείς μου ήταν και μέχρι και ακόμη τώρα, δηλαδή και η μητέρα μου, γιατί πριν 3 χρόνια έχασα τον πατέρα μου. Μέχρι και τώρα ήταν δίπλα μας. Και όταν παντρευτήκαμε και όταν κάναμε οικογένεια και όταν κάναν το πρώτο τους εγγόνι. Ναι. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα αδέρφια μου, ναι, πάντα ήταν δίπλα. Πάντα και στις δύσκολες στιγμές και στις χαρές και στις λύπες μας, σε όλα. Για πείτε μου για τα αδέρφια σας. Έχω 14 νύψια και ένα στα σκαριά τώρα 15 του αδερφού μου. Εσύ είσαι μικρότερος, μεσαίος. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Είστε το πρώτο παιδί. Είμαι το πρώτο παιδί. Α, μάλιστα, και ήμουν το πρότυπο για όλους τους υπόλοιπους. Κατάλαβα. Και να τους προσέχω. Ήταν ένα βάρος αυτό. Βλέποντας 6 μικρότερα αδέλφια και κορίτσια, έτσι. Πολύ μεγάλο βάρος. Γιατί από μένα και τα υπόλοιπα θα έπαιρναν το παράδειγμα για να ακολουθήσουν. Μπράβο, το μεγαλύτερο. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, είναι εδώ στην Πάτρα όλοι. Είμαστε όλοι εδώ στην Πάτρα πλέον. Έχουν τις οικογένειές τους. Φαντάζομαι σε γιορτές κλείνετε κάποιο μεγάλο χώρο για να συγκεντρωθείτε. Φέτος το Πάσχα, επειδή έκλεισε και ο πατέρας μου 3 χρόνια, μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Φανταστείτε ότι κλείσαμε ένα μαγαζί ολόκληρο. Ένα μαγαζί ολόκληρο. Ένα μαγαζί. Βέβαια. Οπότε είναι χαρά, είναι χαρά. Όλη η οικογένεια μαζί, παρόλο που ξαναλέω ότι εκείνες τις εποχές ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ταΐσεις 7 παιδιά. Δεν ήταν εύκολο, κι όμως τα κατάφερναν. Κι όμως, να σας πω κάτι. Θυμάμαι μια ιστορία. Ο πατέρας μου τελείωσε, όταν έγινε ιερέας, είχε κατέβει εδώ στην Πάτρα και τελείωσε μια ιερετική σχολή. Την Παρασκευή, το Σάββατο που ανέβαινε στο χωριό, θα σας φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα σας πω, κι όμως έτσι ήταν η πραγματικότητα. Μας έφερνε κοτόπουλο, ψητό κοτόπουλο. Είμαστε 7 αδέρφια. Τότε εντάξει, δεν ήταν όλα τα αδέρφια μου, είμαστε 5 αδέρφια τότε. Ναι. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου και η γιαγιά μου. Είμαστε περίπου στα 8 άτομα. Τρώγαμε από αυτό το κοτόπουλο και χορταίναμε. Και χορταίνατε. Ναι. Και σήμερα για να φάμε 2 άτομα, 3 θέλουμε να κοτόπουλο. Δεν νομίζω να χορτάσουν. Ίσως είναι οι συνθήκες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η νοοτροπία. Ο Θεός, δεν ξέρω. Άρα όλο αυτό το έχετε μεταφέρει και στα δικά σας τα παιδιά. Εννοείται. Στους δύο τα έχω μεταφέρει ποιους. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι μεγάλα τώρα τα παιδιά μου. Ένας είναι 27 χρονών και άλλος 21. Έχουν πάρει το δρόμο τους. Αλλά είναι και αυτοί κοντά στην εκκλησία. Και από το θέμα του παππού τους. Γιατί όταν τελείωναν το δημοτικό, το καλοκαίρι πηγαίνανε στο χωριό στον παππού. Μάλιστα. Τυχερά παιδιά που είχαν χωριό, έτσι. Πλέον είναι πολύ τυχερό αυτό. Κάποιος να έχει ζήσει αυτά τα παιδικά του χρόνια και ιδιαίτερα στην δική μας περιοχή. Μπαίνετε λοιπόν, κάνει προκήρυξη πυροσβεστική και μπαίνετε στην πυροσβεστική. Το θέλατε ή δεν είχατε τότε άλλη επιλογή? Πώς το επιλέξατε αυτό? Να σας πω την αλήθεια. Όχι, δεν το επέλεξα. Απλά να βρω μία αποκατάσταση οικονομική. Από τη στιγμή που τελειώσατε τη στρατιωτική σας θητεία, έτσι. Μπράβο. Κάπου να πιάσω μία δουλειά, να έχω ένα μεροκάματο. Ναι. Είχα κάνει τα χαρτιά μου τότε στο ταχυδρομείο, στην αστυνομία. Τελικά μπήκα στην πυροσβεστική το 1991. Ενθουσιαστήκατε? Στην αρχή όχι. Όχι. Πήγα στη σχολή 4 μήνες, ναι. Και μετά ο πρώτης μου υπηρεσία ήταν στην Πύψινο Ζακύνθο, στη Ζάκυνθο. Μάλιστα. Σιγά-σιγά... Πυροσβέστης. Απλός πυροσβέστης, ναι. Κάθισα 2 χρόνια στη Ζάκυνθο. Ήσασταν καλά, νιώθατε καλά έτσι με την πορεία που είχε πάρει η ζωή σας? Ναι, τότε δεν φανταζόμουν την εξέλιξη. Την εξέλιξη δεν τη φανταζόμουν, αλλά μην σας λέω ψέματα. Δεν ήταν το όνειρό σας, όχι, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Να μπείτε στην πυροσβεστική. Όχι. Αλλά ήθελα να εξελιχθώ. Ναι. Περνώντας τα χρόνια, έβλεπα ότι δεν μπορούσα να μείνω απλός πυροσβέστης. Ήρθα στην Πάτρα, μετά πήγα στην Αθήνα και το 1995 που μπήκε η πυροσβεστική στις Πανελλήνιες, ήταν η πρώτη χρονιά που έδωσα πανελλήνιες και μπήκα στη σχολή εξωματικών. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα,
Άρχισε σιγά σιγά να σας αρέσει λοιπόν όλο αυτό και βλέποντας και τις μάχες που δεν είναι πρεσβεύσεις και στη Ζάκυνθο. Τότε φαντάζομαι πάρα πολλές μάχες. Ναι, δεν είχαμε τα δάση τότε. Ναι. Πηγαίναμε επικουρικά στο δασαρχείο. Ε? Ναι. Το 98 πήραμε τα δάση. Όταν τελείωσα τη σχολή αξιωματικών, πήγα στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Μάλιστα. Τότε ήμουν εγώ και ο διοικητής. Δύο άτομα. Δύο άτομα οι αξιωματικοί σε μια υπηρεσία. Υπηρεσία. Αναλάβαμε το 98 την δασική, ναι, την πυρόσβεση. Ναι. Η οποία τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει δασική φωτιά, γιατί δεν είχαμε διαχειριστεί. Δεν είχατε εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. Όχι. 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 Και στη σχολή που ήμουνα τα 3 χρόνια, επικουρικά είχαμε ασχοληθεί λοιπόν με τις δασικές πυρκαγιές. Από εκεί και πέρα, μετά το 98, αρχίσαν τα σεμινάρια, περάσαμε τα σχολεία και αρχίσαμε και μαθαίναμε τις δασικές πυρκαγιές, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, πώς, και κάθε χρόνο και καινούργια πράγματα. Άρα μαθαίνατε ουσιαστικά στο πεδίο της μάχης. Ναι, στο πεδίο της μάχης. Ναι. Εκεί μάθατε λοιπόν. Ναι. Εκεί ήταν, εκεί άρχισε το ενδιαφέρον λοιπόν, και από εκεί και πέρα ό,τι σχολείο έβγαινε και μπορούσα να το παρακολουθήσω. Σεμινάρια, ναι. Έχω βγάλει 4. Άρα πάνω. Το αγαπήσατε. Ναι, μετά το αγάπησα. Ναι, μετά τη σχολή αξιωματικών. Το αγαπήσατε γιατί πλέον ήσασταν εσείς που ήσασταν ο άνθρωπος μέσα στο επίκεντρο της δράσης ουσιαστικά. Γιατί πριν ήσταν λίγο αποστασιοποιημένοι ως επικουρική, έτσι ναι, δεν είναι. Θα σας πω, το αγάπησα γιατί έβλεπα ότι όταν πηγαίναμε σε έναν συμβάν, είτε αδασικό, ναι, είτε αστικό, είτε παροχή βοηθείας, ο κόσμος από μας περίμενε βοήθεια. Εκεί που όλοι οι υπόλοιποι φεύγανε, εμείς πηγαίναμε. Ναι. Αυτό άρχισε και μας εξήταρε. Και σιγά σιγά το αγάπησα και το αγαπάω ακόμα. Νοιάζομαι, πονάω. Ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχετε περάσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Πετρούτσο, κατά τη διάρκεια της θητείας σας στην πυροσβεστική υπηρεσία, έχετε γνωρίσει και διάφορους ανθρώπους, έχετε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια, άλλοι σας γνωρίζουν ή είχατε παράλληλη δραστηριότητα και παράλληλους βίους. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Ανδρέας Λούρμπας. Είναι υπασπιστής στην πυροσβεστική υπηρεσία και θέλω να πάμε μαζί να τον ακούσουμε τι λέει για σας. Για να δούμε το βίντεο. Γνωρίζω τον Γιάννη από το 2006, ενώ από το 2017 η συνεργασία μας ήταν καθημερινή. Από το 2017 και έπειτα τον ακολούθησα σε όλες τις μετακινήσεις του στη Δυτική Ελλάδα. Οφείλω να πω πως πρόκειται για έναν χαρισματικό άνθρωπο. Ιδιαιτέρως εύστροφος, υπομονετικός και εργατικός. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ακούραστος. Άπειρες ώρες εργασίας, χωρίς ίχνος κόπωσης. Στα δε ανακύπτοντα προβλήματα έδινε πάντα λύσεις. Δεν τα παρατούσε εύκολα. Τον διέκρινε η επιμονή. Συζητούσε με τους συνεργάτες του και λάμβανε υπόψη τις θέσεις αυτών. Πάνω απ' όλα όμως ήταν άνθρωπος. Πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο, αλλά και στον συνάδελφο. Ήθελε οι συνάδελφοι να έρχονται στην εργασία με χαρά και ήταν δίπλα τους όποτε αυτοί τον ζητούσαν. Στα δε μάτια τα δικά μου ήταν υπόδειγμα αξιωματικού και αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση. Προσπάθησα να πάρω πολλά από τον Γιάννη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Του εύχομαι καλή δύναμη και να έχει υγεία. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που ζήσαμε με τον Γιάννη στο πεδίο και πολύ δύσκολες. Αν θα μπορούσα να πω μία χαρακτηριστική ή κάποιες εξ αυτών, θα ήταν το γεγονός ότι σε όλα τα δύσκολα συμβάντα που κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν θα είχαν έρθει ο τέλος, ο Γιάννης δεν το έβαζε κάτω, έλεγε όχι, πρέπει να το λύσουμε, πρέπει να το φέρουμε εις πέρας, δεν θα σταματήσουμε μέχρι που να λήξει και αυτό το συμβάν. Ένα εξ αυτών ήταν κάτω στην Αμαλιάδα, στη θέση Δαφνιώτισσα, ανήμερα της Παναγίας, που όλοι γιόρταζαν στην εκκλησία. Εμείς ήμασταν στο πεδίο, δουλεύαμε και ο Γιάννης ακούραστος μία ακόμα φορά ήθελε να φέρει εις πέρας το συμβάν. Μάλιστα. Πρώην συνεργάτης. Ναι. Πάντα μαζί σας. Εγώ το θυμάμαι, πάντα μαζί σας. Η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2017, ναι, στην Ηλία. Από εκεί και μετά, όσες φορές ήμουν σε θέσεις ευθύνης εδώ στην Αχαΐα, ήταν δίπλα μου.
Μάλιστα, τον είχα ζητήσει για να έρθει και στην Αθήνα. Τον είχατε ζητήσει να έρθει στην Αθήνα, ήθελε ως υπουργός. Ναι. Πάμε λίγο και πάλι. Έχετε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Έχετε ζήσει δύσκολες στιγμές και εδώ στην περιοχή μας. Αναφερθήκατε στην Ηλία. Το 2007. Πρωτόγνωρες καταστάσεις για όλη την πυροσβεστική υπηρεσία. Μια χρονιά, ένα καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσουμε ποτέ. Όχι. Πού ήσασταν τότε? Ήμουνα υποδιοικητής στον πρώτο σταθμό εδώ στην Πάτρα. Θυμάμαι τότε, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, όλοι οι αξιωματικοί είχαν φύγει και είχαν πάει στην Ηλία και είχα μείνει μόνος μου εδώ στην Πάτρα. Και είχα αναλάβει όλο το κομμάτι και των αστικών συμβάντων και των δασικών πυρκαγιών. Θυμάμαι εκείνες τις μέρες είχαμε αρκετά συμβάντα εδώ στην Πάτρα και στην Αρώη και στο Ρίο και στη Χαλαντρίτσα. Και στο Αίγιο, ναι. Ευτυχώς τα κατάφερα τότε και δεν πήραν μεγάλη έκταση. Πριν το 7 ήμουν στα πεζοπόρα 5 χρόνια και είχα γυρίσει όλες τις φωτιές και της Ηλίας και ήξερα τις περιοχές όλες πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι άλλαξαν κάποια πράγματα από το 2007 και μετά όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τότε. Αλλάζανε όμως κάθε χρόνο, κύριε Πετρούτσο, και εσείς κάθε χρόνο αλλάζατε το σχεδιασμό, το πώς να αντιμετωπίσετε μία κατάσταση σε μία φωτιά. Γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Έχουμε, ανάλογα με το προσωπικό το οποίο είχατε κάθε φορά, με τα οχήματα, το στόλο τον οποίο είχατε κάθε φορά, αλλά παίζει ρόλο η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα οποία τα λέγαμε κάποτε και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Άρα κάθε φορά κάνατε σχεδιασμό έχοντας κάποια δεδομένα. Ο κεντρικός άξονας της δασοπυρόσβεσης είναι ο ίδιος. Ναι. Οι παράμετροι έχουν αλλάξει. Αλλάζουν και κάθε χρόνο. Αλλάζουν κάθε χρόνο. Γιατί αλλάζουν, κόσμος φεύγει σε σύνταξη, μπορεί να μειωθούν τα περιπολικά. Ναι. Μετά το 21 που, το 22 που πήραμε και τους δασοκομάντους, έχει αλλάξει η επέμβαση που πηγαίνουν με τα ελικόπτερα και άμεσα στην πυρκαγιά. Αυτοί οι παράμετροι λοιπόν αλλάζουν κάθε χρόνο και πρέπει να αλλάζουν. Ναι. Γιατί σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρχουν θα πρέπει και εμείς και να εξελισσόμεθα και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα συμβάντα. Λόγω της κλιματικής κρίσης, βέβαια, λόγω της ανοβρίας, λόγω ότι τα χωριά μας έχουν ερημοποιηθεί, δεν υπάρχει πλέον εκτινοτροφία στα χωριά, έτσι ώστε να τρώνε την χλωρίδα. Να τρώνε τη χλωρίδα και να υπάρχει και γενικότερα μία τάξη και να υπάρχει μία δραστηριότητα που σε οποιοδήποτε παράδειγμα πυρκαγιά αμέσως θα υπάρχει μία ειδοποίηση και τα λοιπά, ή και οι ίδιοι άνθρωποι φυλάνε την περιοχή τους. Πιστεύετε ότι μετά την τραγωδία στο Μάτι άλλαξαν όλα? Ναι. Άλλαξαν όλα. Όλα. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι, γιατί σας έχω δει πάρα πολλές φορές στο πεδίο μάχης, ότι μία από την άποψη που είχατε, όχι τώρα και πριν το Μάτι, είναι να γίνονται κενώσεις σε κάποιες περιοχές. Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα, πριν το Μάτι. Δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει μια εκένωση μιας περιοχής, έτσι δεν είναι? Όχι. Το 7, ναι, η Ηλία μας έδειξε ότι πρέπει να κάνουμε εκένωσεις και απομακρύσεις πολιτών. Απλά δεν είχε διαδοθεί τόσο πολύ σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Θυμάμαι μετά, όταν πήγα στην Αθήνα το 19, που αν και δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου, συμμετείχα σε πυρκαγιές της Αθήνας, της Αττικής, και έλεγα στους δημάρχους ότι πρέπει να κάνουμε απομάκρυση. Τους έβλεπα ότι με κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Σαν να τους έλεγα κάτι περίεργο. Εμείς όμως το είχαμε ζήσει. Και το 17 που ήμουν στην Ηλία και το 20 που ήμουν εδώ και η προηγούμενη από μένα.
ζητούσαν απομακρύνσεις πολιτών από τα χωριά. Απλά δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο, δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο των άλλων υπηρεσιών για να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό ακριβώς. Εμείς το είχαμε εφαρμόσει. Ναι. Απαιτούσαμε από τους δημάρχους να έχουν ένα χώρο συγκέντρωση σε κάθε χωριό, σωστά, που να ξέρουμε πού θα τους πάμε. Είτε ήταν γήπεδο, είτε ήταν εκκλησία, είτε ήταν κάποιος χώρος ο οποίος θα εξασφάλιζε την ακεραιότητα των πολιτών. Αυτό γινόταν μετά το 7. Μετά το ΜΑΤΙ διαδόθηκε πανελλαδικά, ναι, πλέον. Ναι. Δεν γινόταν και διαφορετικά τότε. Ναι. Κύριε Πετρούτσο, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, για να μην πω η προσωπική σας πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο ΜΑΤΙ. Ναι. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή, από εκείνες τις μέρες? Τότε ήμουνα περιφερειάρχης εδώ στην Πάτρα. Ναι. Όταν την ημέρα εκείνη ήμουνα στο 199 και είχαμε κάποιες μικροφωτιές εδώ στην περιοχή μας, και τότε θυμάμαι με πήρε ο τότε υπαρχηγός και μου ζητήσε 20 αυτοκίνητα από τη Δυτική Ελλάδα να πάνε στην Αθήνα γιατί είχαν μεγάλη πυρκαγιά. Δύσκολες συνθήκες. Το βράδυ όταν μάθαμε ότι υπήρχαν θύματα, εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Και όσο περνούσε η ώρα και μαθαίναμε και ανέβαινε ο αριθμός, τόσο δυσκόλευαν και για μας τα πράγματα και ξέραμε ότι η επόμενη μέρα θα έχει αλλάξει τα πάντα στο πυροσβεστικό σώμα. Και έπρεπε να αλλάξουν. Έπρεπε όλοι να έχουν ευαισθητοποιηθεί. Οι δήμαρχοι, οι τοπικοί φορείς του πρώτου και δεύτερου βαθμού, ο στρατός, η αστυνομία. Όλοι αυτοί λοιπόν καθίσαμε μετά κάτω και φτιάξαμε ένα σχέδιο πώς θα αντιμετωπίσουμε. Το 112. Το 112. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αυτή τη στιγμή που έχει πολιτική προστασία, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει, γιατί θα έχουμε κι άλλα συμβάντα. Το ΜΑΤΙ, μακάρι να μην ξαναγίνει, έτσι. Και το 7 λέγαμε ότι δεν θα ξαναγίνει πάλι 7. Δεν θα ξαναγίνει η Λία, αλλά έτσι, μακάρι να μην γίνει ποτέ. Ναι. Όμως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πλέον. Ναι. Οι φωτιές εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Γίνονται μεγαφάιερ. Θα έχουμε πλημμύρες. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έχουμε. Μπορεί να έχουμε και τυφώνες. Αυτά που βλέπουμε, ναι, τα βλέπαμε κάποτε στο εξωτερικό και τώρα τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα πρέπει και εμείς να εξελισσόμαστε. Και αυτό και το δεύτερο, ότι πρέπει να πάρουμε κόσμο στην πυροσβεστική πλέον. Δεν μπορεί να μιλάμε για κλιματική κρίση, για κλιματική αλλαγή και να μην έχουμε πυροσβέστες. Ναι. Καλά τα ντρόν, καλά τα ελικόπτερα, καλά τα αεροπλάνα. Καλλιό το 112. Βοηθάει η τεχνολογία. Έτσι, η τεχνολογία είναι. Βοηθάει. Αλλά εάν δεν πάει στη δασική πυρκαγιά ή στην πλημμύρα ο πυροσβέστης, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μάλιστα. Φοβάστε τη φωτιά? Σας έχουν ρωτήσει ποτέ αν φοβάστε τη φωτιά? Πάντα τη φοβόμουν. Αν δεν τη φοβάσαι, σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι πας να αντιμετωπίσεις. Μάλιστα. Πρέπει να τη φοβάσει τη φωτιά. Η μυρωδιά του καμένου είναι αυτή που σας έχει μείνει έτσι πολύ έντονα? Ναι, και η μυρωδιά του καμένου και η διαχείριση, γιατί όταν έχεις μία φωτιά που έχει ξεφύγει, δεν μιλάμε για τις φωτιές που μπορούμε να τις περιορίσουμε στις μία, δύο, τρεις ώρες, από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις πάρα πολλά στο μυαλό σου. Σε βομβαρδίζουν όλοι. Δημοσιογράφοι, ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο υπουργός, ο δήμαρχος, η πολιτική προστασία. Όλοι. Θα πρέπει εσύ να είσαι προσιλωμένος και να έχεις το μυαλό σου στους πυροσβέστες σου. Μη σου πάθει ζημιά κάποιος πυροσβέστης, μην τον κλείσει η φωτιά. Ναι. Θα πρέπει να είσαι ο αετός. Ναι. Να βλέπεις τα πάνω. Πάντα. Έτσι ώστε να βλέπεις πού κινείται η φωτιά, να στέλνεις τις δυνάμεις, τις επίγειες, τις εναέριες, τα πεζοπόρα, ναι, και να έχεις και την διορατικότητα να μην τους κλείσει η φωτιά μέσα. Γιατί αν κλείσει η φωτιά κάποιος μέσα, πυροσβέστες, πολίτες, θα έχουμε αυτό που έγινε το 18 στο ΜΑΤΙ. Μάλιστα. Έχετε εγκλωβιστεί κι εσείς όμως? Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι μια στιγμή έτσι που θυμάστε ότι φοβηθήκατε? Τώρα μας έκλεισε. Τι κάνουμε? Γιατί ναι, εσείς λόγω και της θέσης που είχατε, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι και το σωστό, μπαίνατε μπροστά, μπαίνατε. Πάντα σας βλέπαμε. Μπορεί να ήσασταν οδηγητής και να δίνατε εντολές, αλλά αν χρειαζότανε, μπαίνατε μπροστά. Είστε, ναι, πάντα στην πρώτη γραμμή. Έπρεπε στην να πρώτη μπω, πύρινη γραμμή. Έπρεπε να μπω μπροστά. Ναι. Γιατί όταν βλέπουν τον επικεφαλής
τον στρατηγό, τον περιφερειάρχη, τον διοικητή να μπαίνει μπροστά, θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αν ο επικεφαλής κάνει ένα βήμα πίσω, οι πυροσβέστες θα κάνουν 3 βήματα πίσω. Ναι. Αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο βαθιά στη μνήμη μου είναι ένα συμβάν που είχαμε στο Μάζι των Μεγάρων. Ναι. Το 21 που ήμουν Αττικάρχης. Ήταν μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Κόρινθο και μπήκε μετά στα όρια της Αττικής. Ενώ είχαμε κάνει απομάκρυση το πρωί σε όλους τους πολίτες, θα είχαμε πιάσει κάποιους οικισμούς εκεί στο Μάζι, περίπου γύρω στις 12 η ώρα, πρέπει να ήταν 12.30, εντοπίσαμε γύρω στα 10 άτομα οι οποίοι είχαν ξαναγυρίσει. Πίσω. Πίσω. Ναι. Άλλοι ήταν περίεργοι να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο λόγω της έντασης πυρκαγιάς, άλλοι πήγαν να δουν τα σπίτια τους. Και επειδή όταν γύριζα εγώ την πυρκαγιά να δω πού θα κατευθυνθεί, έπεσα πάνω σε αυτούς τους πολίτες. Τους πήρα για να τους απομακρύνω. Ξαφνικά έκανε μία κυλίδωση, δηλαδή πετάχτηκε σπίθα μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς και μας έκλεισε η φωτιά. Φοβηθήκατε για εσάς ή και για τους ανθρώπους που είχατε μαζί? Το μυαλό μου πήγε στο μάτι. Ναι. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Οι πυροσβέστες που είχα μαζί μου, όταν τους είπα ότι θα μείνουμε εκεί που είμαστε, καταλάβανε τι τους έλεγα. Το να διαχειριστείς όμως 10 πολίτες είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια. Χαρακτηριστικά θυμάμαι μία κυρία, ούτε θυμάμαι το όνομά της, γιατί μπήκε στο αυτοκίνητο να την αφήγει. Για να την βγάλω από το αυτοκίνητο, την έπιασα από τα μαλλιά. Για να την τραβήξω. Ήθελε να φύγει. Φώναζαν, οριόταν, ότι θα καούνε. Τους βάλαμε, βρήκαμε ένα αμπέλι. Είμαστε τυχεροί γιατί είχε ένα αμπέλι και ένα μικρό αμπέλι γύρω στα 2-3 στρέμματα και ένα χτίριο μικρό του βουλέτες. Βάλαμε τα πυροσβεστικά να μας ρίχνουν, να ρίχνουν νερό για να τους τονώσω λίγο το ηθικό. Τους είπα ότι μαζί είμαστε, μη φοβάστε τίποτα. Προσπάθησα να τους ηρεμήσω, αν και μέσα μου να σας πω την αλήθεια ότι η ψυχή μου είχε πάει στην κουλούρη. Γιατί μας έκλεισε η φωτιά, η φλόγα, υπήρχε πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Ναι. Και εγώ σαν τεπεύκα. Και ξαφνικά από 12 το μεσημέρι έγινε 3 το βράδυ, νύχτα. Έδωσα το στίγμα μου στο κέντρο για να έρθουν τα εναέρια να κάνουν βολές. Για να δροσίσουν την ατμόσφαιρα. Όχι όταν σβήσαν τη φωτιά, να δροσίσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό, αν και σήμερα τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω πόσο κράτησε. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, δεν ξέρω. Ο χρόνος χάθηκε. Χάθηκε ο χρόνος. Πιστέψατε ότι τώρα έχετε περικυκλωθεί, κάτι πρέπει να κάνετε. Ναι, έπρεπε να είμαι, γιατί αν έχανα εγώ την ψυχραιμία μου, θα την έχαναν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα εγώ, όσο και να πονούσα μέσα μου, όσο και να ένιωθα φόβο, δεν έπρεπε να το εξωτερικεύσω. Μάλιστα. Και τελικά. Τελικά όλα πήγανε καλά. Είστε εδώ μαζί μας, ναι. Την επόμενη μέρα βρεθήκαμε με τους ανθρώπους αυτούς. Τα παιδιά που ήταν από εκεί που είχαν αυτά τα μπέλια, ο κύριος Κολοζούμης θυμάμαι. Ναι. Ακόμα έχουμε επαφές. Ακόμα έχετε επαφές. Εντάξει, λογικό. Θυμάμαι το χαρακτηριστικό. Για πάμε να δούμε ένα βίντεο. Έχουμε ένα βίντεο. Για να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε έτσι από μια τέτοια στιγμή. Για πάμε να δούμε.36-78 36-78 κέντρο! Ορθόν κέντρο!
όλοι έχουν εγκλωβιστεί, έχουν μπροστά και πίσω φωτιά και έχω και 10 πολίτες μαζί μου. Μέχρι εκεί. Πολύ δύσκολες στιγμές. Φοβηθήκατε πολύ, όχι μόνο για σας, αλλά και για τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες. Δύσκολες στιγμές. Επειδή έχετε ζήσει πάρα πολλές στιγμές, μετά πώς το διαχειρίζεστε, κύριε Πετρούτσο? Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Μας συμβαίνει κάτι... Σας λέω, τώρα συγκινήστε, συγκινούμαστε όλοι. Είναι δύσκολες στιγμές, αν δεν το ζήσεις μέσα εκεί, όσο και να δεις την τηλεόραση. Εμείς όλα αυτά τα έχουμε ζήσει. Έχουμε δει ανθρώπους να ουρλιάζουν για τις περιουσίες τους, να τα βάζουν με τους πυροσβέστες, γιατί εκείνη την ώρα αυτούς βλέπουν μπροστά τους. Τα βλέπουν κάποιον άλλον, τους πυροσβέστες βλέπουν. Στην αρχή ο πρώτος άνθρωπος θα κατηγορήσουν ότι ο πυροσβέστης δεν ήρθε να μου. Δεν ήταν ένα πυροσβεστικό έξω από το σπίτι μου. Δεν είδαμε πυροσβεστικό. Άκουσα πρόσφατα, δεν είδαμε πυροσβεστικό. Μα πόσο ένα πυροσβεστικό μπροστά από κάθε σπίτι είναι αδύνατο να είναι. Μακάρι να γινόταν. Πώς το διαχειρίζετε όλο αυτό μετά η ψυχή σας? Από μόνοι μας. Έρχεται το επόμενο συμβάν, ναι, και προχωράμε. Ξεκινήσαμε το 20 με φτιάχτηκε μία υπηρεσία ψυχοτεχνική στην, ναι, πυροσβεστική, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με ψυχολόγους σε τέτοια συμβάντα με μαζικής, όταν, όπως ήταν το 18, όπως έγινε με τα Τέμπη, κάποιοι συνάδελφοι να πηγαίνουν και να τους παρακολουθούν και να μπορούν να ξεπεράσουν να μιλάνε, αυτά τα βιώματα. Ναι, να μιλούν για όλα αυτά. Προσωπικά εγώ, ναι, δεν είχα πάει, δεν έτυχε να πάω. Δεν έτυχε να πάω λόγω της δουλειάς, λόγω της υπηρεσίας, λόγω των συνθήκων. Δεν έτυχε. Από μόνος μου. Από μόνος, από μόνος μου. Ψυχοθεραπεία στον εαυτό μου. Στον εαυτό σας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Και γι' αυτό σας κοιτάω, γιατί ξέρω ότι είστε και ένας άνθρωπος που έχετε πάρα πολύ χιούμορ, είσαστε ένας άνθρωπος έτσι ευχάριστος, χαμογελάτε πάντα. Και καμιά φορά σκέφτεσαι και λες, πώς μπορεί όλο, να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο βιώνει ένας άνθρωπος που ήταν στη δική σας θέση. Η οικογένειά του. Η γυναίκα σας, κάθε φορά που ήσασταν σε κάποιο συμβάν, τα παιδιά σας, αυτά, την αγωνία που ένιωθαν, δεν το παίρνατε και αυτό? Όχι να σας το δείχνουν, γιατί καταλαβαίνω ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, αλλά δεν το σκεφτόσασταν αυτό? Σίγουρα το σκεφτόμουν, σίγουρα. Και η οικογένειά μου και η σύζυγος και τα παιδιά μου ήταν η παρηγοριά μου. Βέβαια. Θυμάμαι τον Πιτσιρικά, ναι, όταν γύρναγα από το συμβάν, έκανα ένα ντουζ και μετά, επειδή ήταν μικρός και δεν τα πρόλαβα, μάλλον μεγαλώσαν τα παιδιά μου και δεν τα είδα. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούσα να ξεκλέψω λίγο από το χρόνο, γιατί έπρεπε να ξεκουραστώ, γιατί δεν ήξερα το επόμενο συμβάν πότε τι θα είναι. 5-10 λεπτά να τους δω, να παίξω μαζί του, γιατί ο μεγάλος ήταν λίγο πιο μεγάλος, για να μπορέσει να κερδίσω το χρόνο, έστω τα 5 λεπτά να τα κερδίσω. 5 λεπτά. Να κερδίσω, ναι, μεγαλώσανε τα παιδιά. Οπότε τώρα να πληρώνετε αυτό το χρόνο. Προσπαθείτε να είστε μαζί τους? Έχουν φύγει τώρα. Είναι εκτός πατρών. Τώρα είναι εκτός πατρών. Αλλά όμως... ναι, σίγουρα, όταν μου δίνετε ευκαιρία θα είμαι κοντά τους. Είμαι κοντά τους. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι να αποσυμφορηθούμε λίγο από τη συγκίνηση, γιατί εκτός από τον κύριο Πετρούτσο έχουμε ζήσει πολλές στιγμές και εμείς. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται για να καταγράφουν αυτά τα γεγονότα. Μα είστε δίπλα μας εσείς πάντα, όλοι οι δημοσιογράφοι. Και εσείς εμάς, και πάντα μας προσέχετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο. Βλέπετε διπλή ταυτότητα και συζητάμε με τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της χώρας μας, τον κύριο Γιάννη Πετρούτσο, διάφορα αυτά τα οποία έχει ζήσει κατά τη διάρκεια της θητείας στο πυροσβεστικό σώμα. Το 2000 μιλούσαμε πριν για το πιο έτσι δύσκολο περιστατικό το οποίο έχει κληθεί να διαχειριστεί. Τον ρώτησα αν φοβάται τη φωτιά. Μάλλον η φωτιά φοβάται εσάς, κύριε Πετρούτσο, έτσι όπως έχει αποδειχθεί. Είχατε όμως και ένα τραυματισμό στη Βαρυμπόμπη, σοβαρό τραυματισμό. Και θυμάμαι τότε ήσταν Αττικάρχης, αν δεν κάνω λάθος, και εμείς εδώ στην Πάτρα κάνοντας ρεπορτάζ, συγκλονιστήκαμε γιατί δεν μπορούσαμε και αρχικά να μάθουμε άμεσα πληροφορίες για το αν είστε καλά ή όχι. Οπότε, όταν μάθαμε ότι ο Γιάννης Πετρούτσος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο μάτι, σοκαριστήκαμε όλοι γιατί τα δημοσιεύματα είχαν πάρει έτσι φωτιά. Ναι, ήταν στη φωτιά της Βαρυμπόμπης. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα είχαμε τεσάρι στην Αθήνα και είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο. Και περίπου γύρω στις 1-1,5 ώρα μας δώσαν το συμβάν στη Βαρυμπόμπη. Και όταν έφτασα στο συμβάν, επειδή πάντα πήγαινα μπροστά στο μέτωπο, πετάχτηκε μία κάφτρα και μου έκαψε τον αφλιστροειδή στο μάτι. Ναι. Δεν έφυγα από το συμβάν. Κάτσατε θα μπορούσα εκεί. Να φύγω. Ναι. Η πόνη ήταν αφόρητη. Θυμάμαι, μου είχαν φέρει ένα κολλήριο και κάθε 3 λεπτά το έριχνα στο μάτι μου. Ήρθε ασθενοφόρο με το ΕΚΑΒ, με γιατρούς. Μου έλεγαν να φύγω, δεν έφυγα, το έδεσα. Μετά το έβγαλα από μόνος μου. Έφυγα το βράδυ, 1 ώρα, 1,5 περίπου, που η φωτιά ήταν σε ύφεση. Ναι. Σχεδόν είχε σβήσει. Και όταν πήγα στο νοσοκομείο, στο 400, στο ΓΝΑ, ο γιατρός που με είδε, ο οφθαλμίατρος, μου είπε ότι ήμουν πολύ τυχερός που δεν έχασα το μάτι μου. Βλέπουμε και τη φωτογραφία. Να τη δούμε λίγο τη φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία με το, το μάτι. Είστε πάρα πολύ τυχερός. Ήμουν τυχερός. Σε άλλες συνθήκες θα έπρεπε να πάτε αμέσως στο νοσοκομείο, αλλά όσοι σας δεν ξέρουν, υπήρχε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Σας το υπογράφουμε αυτό. Ήμασταν όλοι σίγουροι ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Κύριε Πετρούτσο, κάποια στιγμή έρχεται η είδηση σε εμάς ότι υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι ο Γιάννης Πετρούτσος. Με πολύ μεγάλη χαρά, και σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά, πήραμε τη συγκεκριμένη πληροφορία και είδηση, η οποία επιβεβαιώθηκε μετά. Γιατί? Γιατί χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους που το αξίζουν πραγματικά και όσοι γνωρίζουν το έργο του κύριου Πετρούτσου ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εννοώ και τι λέω. Φτάσατε στο ανώτατο. Στο ανώτατο αξίωμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε μια υπηρεσία που μπήκατε και στην αρχή δεν σας άρεσε, κύριε Πετρούτσο, και τελικά όχι μόνο την αγαπήσατε και σας αγάπησε. Πώς νιώσατε όταν σας έγινε αυτή η πρόταση και από ποιον? Ναι. Θυμάμαι, ήταν βράδυ, 10 η ώρα, 26 Ιανουαρίου του 22. Με πήρε ο τότε αρχηγός ο κύριος Ράπανος και μου είπε ότι με ήθελε στο γραφείο του. Πήγα στο γραφείο του. Το γνωρίζατε από πριν, είχατε υπηρετήσει παράλληλα κάπου? Ναι, γνωριζόμαστε, είχαμε τελειώσει τη σχολή εξωματικών μαζί. Ναι. Ίδια σειρά, έτσι όπως τα λέγαμε. Μια σειρά, μπράβο. Σωστά. Ναι, ναι. Να είχαμε εργαστεί στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι. Ναι. Αυτός ήταν στην Αθήνα, εγώ ήμουν εδώ. Παράλληλα. Παράλληλα, αλλά γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε, ναι. Με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι έχει κάνει πρόταση να πάρω τη θέση του υπαρχηγού. Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα. Γιατί δεν ήμουν με πολιτικό μέσο να πάρω αυτή τη θέση. Μπράβο, μπράβο. Ούτε ανήκατε κάπου ποτέ. Όχι, και εκεί που έφτασα, ναι, μεν όλοι με αξιολογούσαν από, από όλα τα κόμματα. Πολιτικά κάπου ανήκω κι εγώ, έτσι, σαν άνθρωπος. Αλλά μέχρι εκεί που έφτασα, νομίζω ότι έφτασα, όχι νομίζω, έφτασα με την αξία μου και με τη δουλειά μου. Φτάσατε με την αξία σας και με τη δουλειά σας και με το, με όλα αυτά τα οποία έχετε καταφέρει και τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Είναι κάτι το οποίο κάνατε και δεν μπορούσε να καταγραφεί?
Ναι, γιατί όλου του βαθμού δεν του πήρα μόνο μία κυβέρνηση. Το πήρα... Οι κυβερνήσει δεν αλλάζουν και του βαθμού. Όχι όλε τι φορέ, τέλο πάντων, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτό, γιατί τα αποτελέσματα τα οποία είχατε όπου ήσασταν επικεφαλή ήταν άριστα και το ξέρουμε. Βρήκαμε όμως τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μας μίλησε για σας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε τι μας είπε. Με τον Γιάννη τον Πετρούτσο, ο υπηρεσιακός σας βίος είναι παράλληλος, είναι απαραλληλός, δηλαδή καταταγήκαν μαζί στο πυροσβεστικό σώμα και μαζί την ίδια περίοδο αφυπηρετήσαμε. Άρα τον γνωρίζω τον Γιάννη από το 1991 και εντεύθεν. Βεβαίως, αρχικά υπηρετήσαμε μαζί ως νέοι πυροσβέστες στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών και κλείνοντας το υπηρεσιακό μας βίο για ένα χρόνο εκείνος στη θέση, από τη θέση του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Εγώ υπηρετούσα τότε, το 2022, στη θέση του αρχηγού του σώματος. Ήταν τιμή για μένα που υπηρέτησε ο Γιάννης μαζί μου ως ο πλέον στενός συνεργάτης από τη θέση του υπαρχηγού. Τον διέκρινε η επαγγελματική του κατάρτιση, άρτια επαγγελματική κατάρτιση. Ο άριστος χαρακτήρας του, η εξαιρετική συμπεριφορά του προς τους συναδέλφους και, εν πάση περιπτώσει, έχω να λέω τα καλύτερα για τον Γιάννη, ήταν ένας άριστος συνεργάτης. Στη δουλειά του είναι τελειομανής, είναι άοπνος. Τυχαία δεν έφτασε στη θέση που υπηρέτησε, δηλαδή του υπαλληλού του σώματος. Αναπτύχθηκε, πιστεύω, για τη δουλειά του και την ποιότητά του ως επαγγελματίας αξιωματικός, αλλά και ως άνθρωπος. Βεβαίως είμαστε και σήμερα φίλοι και έχω να πω τα καλύτερα και στο κανάλι σας και παντού όταν μιλάω για το φίλο Γιάννη πλέον. Προφανώς ήταν η περίοδος αυτή που συνεργαστήκαμε εκείνη του καλοκαίρι του 22, εκείνος από τη θέση του υπαρχηγού του σώματος και εγώ του αρχηγού. Αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ενώ κυρίως δασικές πυρκαγιές. Δεν θα ξεχάσω την πυρκαγιά στις 19 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, το απόγευμα στην Πεντέλη, όπου έπνοε άνεμη κοντά στα 10 μπουφόρ, ήταν τρομερός ο αέρας και η νύχτα και καταφέραμε μέχρι το πρωί η φωτιά αυτή να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήταν ίσως η πιο δύσκολη πυρκαγιά που αντιμετωπίσαμε εκεί το καλοκαίρι. Αλλά προφανώς δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν θυμάμαι περιοχή στη χώρα που να μην είχε συμβάντα. Παντού, σε όλη τη χώρα, στην εξωτική, την υπηρετική κλπ. Συμβάντα. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Θεωρώ όμως ότι προσπαθήσαμε και ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, ότι τον αγαπώ πολύ και είναι φίλος και θα είναι για πάντα. Ήταν πολύ συγκινημένος. Είναι φίλος αυτό που είπαμε, αυτό που λέει. Ζήσαμε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Βέβαια. Το 22, το 22 λοιπόν αναλάβατε ως υπαρχηγός μαζί με τον κύριο... Μαζί με τον κύριο Ράπανο. Ναι. Διαχειριστήκαμε τότε περίπου γύρω στις 9.800 τόσες δασικές πυρκαγιές. Μικρές, μεγάλες. Ναι. Συν τα αστικά συμβάντα, περίπου γύρω στα 20.000 αστικά συμβάντα. Είχαμε τότε ένα ατύχημα στο χιονοδρομικό στα Καλάβρητα με κάποιους ορειβάτες. Ναι, 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 ναι. Είχαμε μία φωτιά σε καράβι που ήταν στην Ιγουμενίτσα και είχαν άνθρωποι. Είχαμε αρκετά συμβάντα, δύσκολες συνθήκες. Και αυτό της Πεντέλης ήταν πολύ δύσκολο. Μία πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε γύρω στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα
ετοιμαζόμαστε, γινόταν ορκομοσία των δοκίμων των ανθρωποπυραγών που έβγαιναν από τη σχολή. Και ετοιμαζόμαστε για να πάμε, γιατί θα ερχόταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ξαφνικά μας δώσαν την πυρκαγιά στην Πεντέλη. Εννοείται ότι δεν πήγαμε. Δύσκολες συνθήκες. Μέσα σε αστικό ιστό. Τα εναέρια είχαμε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, γύρω στις 4 ώρες, γιατί έπιασε γύρω στις 5,5 ώρα. Ναι. Τα μποφόρ ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10, 110-115 χιλιόμετρα την ώρα. Δόξα τω Θεώ, το διαχειριστήκαμε σωστά. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον αρχηγό, με τον Αλέξη. Ναι. Πάντα τον ενημέρωνα και πάντα με ενημέρωνε. Είμαστε δίπλα. Φανταστείτε, είχαμε φτιάξει στο γραφείο του ένα κέντρο, να το πω έτσι, εισαγωγικά, στο οποίο είχαμε χωρίσει την Ελλάδα, είχαμε 4 λάπτοπ και είχαμε χωρίσει την Ελλάδα στα 4. Και είχαμε βάλει έναν ειδικό ήχο, επειδή εμείς στην πυροσβεστική έχουμε το Engage. Ναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο πλοήγησης, το έχουν όλα τα οχήματα, και βλέπουμε να πάσα όλα και στιγμή που κινούνται τα οχήματα και που έχει πυρκαγιά. Είχα βάλει έναν διαφορετικό ήχο όταν χτύπαγε η δασική πυρκαγιά, και όταν τη δίνει το 199, τα πέκετα τοπικά, ή της Αθήνας στο κεντρικό, το ΕΣΚΕΔΙΚ, στο πρώτο που χτυπάει είναι στον αρχηγό και στον υπαρχηγό. Οπότε ξέραμε πού έχει την πυρκαγιά. Και αμέσως παίρναμε τηλέφωνα. Για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τον περιφερειάρχη, τους πυροσβέστες μας, τον επικεφαλή, τον αξιωματικό, τον διοικητή. Και όλο το 24ωρο. Βέβαια. Ο ύπνος μας εκείνη την περίοδο ήταν 1-2 ώρες το 24ωρο. Μα το είπε και ο κύριος Λούρμπας, ότι αυτό που του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ήταν ακούραστος. Με πάρα πολύ λίγες ώρες ύπνο, μπορεί και καθόλου πολλές φορές. Πολλές μέρες. Θυμάμαι το 19 στην Εύβοια 9 ημέρες. 9 ημέρες. Δεν είχατε κινηθεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν εκτός των άλλων εκείνη η εποχή που αναλάβατε κι εσείς. Είχατε και στην πλάτη σας, θα το πω έτσι, την κατάσταση που είχαμε βιώσει όλοι στο μάτι. Και όλο αυτό ήταν ένα επιπλέον βάρος. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόσταν δεν ήταν η ανθρώπινη ζωή. Μετά από όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί και μας είχε συγκλονίσει όλους. Ανθρώπινα κιόλας. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν να μην μου συμβεί, ναι, και σε μένα αλλά και στους πολίτες, ναι, πάνω απ' όλα, ναι, να μην συμβεί ένα αντίστοιχο μάτι. Ναι. Κανένας πυροσβέστης, από όποια θέση και αν βρίσκεται, κανένας πολίτης δεν θέλει κάτι τέτοιο, έτσι. Δυστυχώς όμως αντιμετωπίζουμε τη δικαιοσύνη σε διάφορα συμβάντα, έχουμε κατηγορηθεί. Βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εσείς έχετε πάει σε κάποιο, έτσι, σας έχουν κατηγορήσει για κάτι? Έχω μία εκκρεμότητα με τη Βαρυμπόμπη. Με τη Βαρυμπόμπη? Με τη Βαρυμπόμπη, ναι. Μάλιστα. Ακόμα και τώρα που έχετε φύγει από το σώμα. Ναι. Από πολίτες, πώς? Ναι, έχει γίνει μια μηνυτήρια αναφορά από ένα σύλλογο της Ιπποκρατίου Πολιτείας, ναι, για το συμβάν που έγινε, η αναζωπήρωση που έγινε στις, νομίζω, 5 του μηνός, στην οποία εγώ έλειπα. Είχα τραυματιστεί, ναι, ήμουν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως ο κύριος Εισαγγελέας μου έχει αποδώσει και σε μένα κατηγορίες. Επειδή ήσασταν ο επικεφαλής, Ναι, στην ουσία ήταν ο κύριος αρχηγός τότε επικεφαλής, αλλά εγώ φαινόμουν. Είναι σε εκκρεμότητα, η δίκη μάλλον θα ξεκινήσει τώρα το Δεκέμβριο και θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός όμως από τους φίλους τους οποίους κάνετε και είναι συνάδελφοι και πυροσβέστες, έχετε κάνει και πολλούς φίλους που έχετε γνωρίσει το πεδίο της μάχης. Με τους οποίους έπρεπε να συνεργαστείτε, γιατί ήταν και οι άνθρωποι με τους οποίους θέλανε ενημέρωση από εσάς. Ένας από αυτούς, ο οποίος πλέον, από ό,τι κατάλαβα, έχει γίνει πάρα πολύ φίλος σας και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στην ίδια κατάσταση. Έχετε αποσυρθεί λίγο και οι δύο, αλλά όχι και τελείως. Είναι ο Απόστολος Κατσιφάρας. Ο Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος μας μίλησε για εσάς, κύριε Πέτριτσο, και θέλω να πάμε να τον ακούσουμε. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε εν ώρα υπηρεσίας. Εγώ έχοντας την ευθύνη της πολιτικής προστασίας
και ο Γιάννης ένας από τους αξιοπρεπείς νέους αξιωματικούς. Με το χρόνο συναντηθήκαμε και από τις θέσεις ευθύνης του Γιάννη ως διοικητής, ως περιφερειακός διευθυντής. Εκεί γνώρισα έναν άνθρωπο με αδαμάντινο χαρακτήρα. Καθαρό, με καθαρή ματιά, χωρίς ιδιοτέλεια. Και με το χρόνο η εμπιστοσύνη ξεπέρασε ακόμη και τα όρια της φιλίας. Αλλά πάντα όμως μέσα στο σεβασμό των αρμοδιοτήτων. Μάλιστα. Είχα εμπιστοσύνη και μόλις άκουγα, για να καταλάβετε αυτό, όταν άκουγα έπιασε φωτιά στο τάδε μέρος και έλεγα ποιος είναι ο αξιωματικός, Πετρούτσος. Λέω πρώτα θα πέσει ο Πετρούτσος και μετά θα φύγει η φωτιά. Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικό μεν αυτό, γιατί είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι και άλλοι αξιωματικοί, αλλά που μιλάμε σήμερα για τον φίλο του Γιάννη. Αυτή η υπηρεσιακή σχέση που ξεκίνησε στο βάθος πάνω από 10-13 χρόνια συνεχίστηκε και μετά, γιατί ο Γιάννης είναι και δοτικός άνθρωπος, είναι και εξωστρεφής. Μάλιστα. Είναι και αντιακριτικός. Είναι χαρίσματα που τον θες να είναι φίλος σου. Μάλιστα. Γιατί δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ, μόνο έχει να προσφέρει και πάντα θα είναι διακριτικά δίπλα σου. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ανάγκη από ικανούς αξιωματικούς. Είχαμε, έχουμε και επειδή η πολιτική προστασία θα είναι πάντα με βάση την κλιματική αλλαγή, τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον, αύξηση θερμοκρασίας, χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ικανούς αξιωματικούς, ανθρώπους δοτικούς που θα τα δίνουν όλα. Δεν είναι εύκολο από την περιφέρεια να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα. Όμως η δουλειά, η μεθοδικότητα, ο σεβασμός, χωρίς να μπαίνει σε άρμα κανενός, και αυτό είναι μια μεγάλη αξιοπρεπή στάση. Γιατί πολλοί, προκειμένου να ανέβουν, μπαίνουν σε άρμα. Μπαίνουν σε βαγόνι. Μάλιστα. Τρένου. Τι θα θέλατε να το πείτε. Ο Πετρούτσος δεν πήγε σε βαγόνι τρένου. Να γλεντήσουμε μια βραδιά, Γιάννη μου. Τώρα που έχουμε και χρόνο και μπορούμε και είμαστε ελεύθεροι, πάντα όμως με το ανήσυχο πνεύμα και να συνεχίσεις να προσφέρεις, Γιάννη. Αξίζεις πολλά, έχεις μεγάλη γνώση, μεγάλη εμπειρία, οι θεσμοί, οι δικοί μας χρειάζονται ανθρώπους, λέω, οι δημοκρατικοί θεσμοί χρειάζονται ανθρώπους από Γιάννη. Άρα λοιπόν έχει και πεδίο ελεύθερο να κάνει και ένα ακόμη βήμα μέσα σε συλλογικούς θεσμούς. Λοιπόν, θα γλεντήσετε σίγουρα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχετε γίνει φίλοι. Θέλω να μείνω σε κάτι που είπε. Άνθρωποι σαν και εσάς δεν μπορούν τώρα. Πήρατε εσείς, αποστρατευτήκατε. Σύνταξη, δεν μου αρέσει η λέξη αυτή. Αποστρατευτήκατε από το σώμα. Και έχετε πάρα πολλά ακόμα να δώσετε, πραγματικά. Στενοχωρηθήκατε που φύγατε. Όχι. 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 Πιστεύετε ότι ήταν η ώρα σας. Κοιτάξτε να δείτε. Για έναν αξιωματικό, όταν γίνεται αξιωματικός, όταν μπαίνει μάλλον στη σχολή αξιωματικών, το όνειρό του είναι να γίνει αρχηγός του σώματος. Ναι. Να φτάσει στο ανώτατο αξίωμα. Να φτάσει στο ανώτατο αξίωμα. Και με τη θέση του υπαρχηγού είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Γεμάτος εμπειρίες, με φίλους, συνεργάτες. Δεν θα κέρδιζα κάτι παραπάνω, είτε ήμουνα αρχηγός είτε υπαρχηγός. Ένα χρόνο ακόμα στην καριέρα μου θα κέρδιζα, τίποτα παραπάνω. Και δεν ξέρω και πώς θα εξελίσσονταν αυτός ο χρόνος, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, μετά το μάτι, όλοι μας, μέσα μας, έχουμε το φόβο μας. Μη μας κάτσει η άσχημη. Δυστυχώς. Η πολιτεία δεν μας στηρίζει σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής να διώκεται για εμπρισμό σε δασική έκταση, για ρήπανση του περιβάλλοντος.
ή για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Δηλαδή, εγώ θα ξυμίσω ένα πρωί και θα πω σήμερα θα πάω να κάψω 100 ανθρώπους. Για όνομα του Θεού και τις Παναγίες. Τι κάνετε αυτό τον καιρό, κύριε Πετρούτσο, και ποια είναι τα σχέδιά σας, γιατί όποτε κατάλαβα αυτά που είπε και ο κύριος Κατσιφάρας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα θέλατε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, έτσι να προσφέρετε από τις γνώσεις τις οποίες έχετε. Κοιτάξτε να δείτε. Σας έχουν γίνει προτάσεις, είμαι σίγουρη. Μην μου πείτε όχι. Όχι, σίγουρα σας έχουν γίνει. Σίγουρα, σίγουρα. Και για να κατέβετε υποψήφιος, σας έχουν γίνει και αυτοδιοικητικά και κεντρικά. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όχι, όχι. Δεν το έχουμε συζητήσει. Έπεσα μέσα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν το έχουμε συζητήσει. Όχι, έχουν γίνει αρκετές προτάσεις. Αρκετές προτάσεις. Αρνήθηκα σε όλες γιατί ήθελα να ξεκουραστώ. Ναι. Μου έλειπε αυτός ο χρόνος ξεκούρασης. Φανταστείτε ότι το πρώτο διάστημα, για 4-5 μήνες, κοιμόμουν από τις 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Η σύζυγός μου μου έλεγε, είσαι καλά. Ερχόταν στο κρεβάτι για να δει αν είμαι αν καλά. Είστε καλά. Αν είμαι καλά. Εντάξει. Μου έλειπε ύπνος. Βέβαια. Μου έλειπε ξεκούραση. Ναι. Τώρα πώς είσαι. Τώρα ασχολούμαι με το χόμπι μου. Το χόμπι μου είναι το κυνήγι. Το ξέρω. Το καλοκαίρι, σχεδόν όλο το καλοκαίρι το έβαλα στη θάλασσα. Μάλιστα, πολύ γιατί ωραία. Είχα να πάω στη θάλασσα από το 2001. Για πιέσεις καμιά φωτιά και κοντά ή όχι, μπάνια λέτε. Μόνο μπάνιο, τίποτα μόνο μπάνιο. Ναι. Δεν ξέρω, στο μέλλον μπορεί. Θα θέλετε, ακόμα θέλετε να νιώσετε λίγο αυτό που είπατε ότι θέλω λίγο ακόμα να ξεκουραστώ. Θέλω λίγο ακόμα να ξεκουραστώ, όμως το σκέφτομαι και αυτό σαν δεύτερο ενδεχόμενο. Είμαι νέος άνθρωπος. Πάρα πολύ νέος. Ακόμα και με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι κρίμα πραγματικά. Και σίγουρα μπορώ να προσφέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Κύριε Πετρούτσο, εγώ πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είπατε ναι στην πρόταση να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Το ξέρετε ότι σας εκτιμάμε ιδιαίτερα. Ο δικός μου χώρος πάρα πολύ. Το Ionian TV ξέρετε πώς σας εκτιμάει. Γιατί πάρα πολλές φορές έχετε, σας αισθανόμασταν και εμείς ως άνθρωπο που μας προστατεύει στα μεγάλα συμβάντα, στα επικίνδυνα και όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε για αυτά που έχετε προσφέρει, πραγματικά. Και εύχομαι να τα πούμε και από κάποιο άλλο μετερίζει. Θα το χαρώ ιδιαίτερα, πιστέψτε με. Θα το χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου θυμήσατε πράγματα που τα είχα παραμελήσει λίγο στην άκρη, τα είχα πείσει. Και σας δίνω μια υπόσχεση, ότι αν ασχοληθώ με τα κοινά, η πρώτη συνέντευξη που θα δώσω θα είναι σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας που και απόψε το βράδυ ήταν μαζί μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.